Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ανοίξουμε και την αυτοδιοικητική, όπως είπαμε, συζήτηση. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη πολιτών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ λοιπόν, την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Μπουνάκη, σας γνωρίζουμε και μέσα από την Proactive ΑΕ και θέματα τα οποία έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή πολλές φορές. Όμως τώρα θα κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση, η οποία έχει να κάνει ομοιγώς με την αυτοδιοίκηση. Και η αλήθεια είναι ότι θα σας θέσω το ίδιο ερώτημα που θέτω σε κάθε υποψήφιο που έρχεται εδώ. Γιατί λοιπόν υποψήφιος, γιατί μπαίνετε σε αυτή τη μάχη, στην μάχη της αυτοδιοίκησης? Γιατί υποψήφιος, γιατί υποψήφιος στο Ηράκλειο. Γιατί το Ηράκλειο από μόνο του είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι πρόκληση το Ηράκλειο, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η πόλη που μεγάλωσα, κατάγομαι στις Αρχάνες, είναι γνωστό, mm-hmm. αλλά ένα μέρος του μαθητικού μου χρόνου και των φοιτητικών μου όλων το πέρασα στο Ηράκλειο. Ήμουν εδώ αθλητής της ΓΕΗ, της Γυμναστικής Ένωσης Ηρακλείου. Έχω δηλαδή αναμνήσεις από το παλιό Ηράκλειο. Mm-hmm. Το Ηράκλειο είναι ο τόπος που μεγαλώσαμε, αγαπάμε. Είναι ένας χώρος με μεγάλα προβλήματα και μεγάλες προοπτικές. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το Ηράκλειο. Έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, έχουν δημιουργηθεί υποδομές. Αλλά ήταν τέτοια η ανάπτυξη της πόλης μας τα τελευταία χρόνια που δεν έγινε οργανωμένα. Mm. Ήταν τέτοια η πίεση, την οποία δεν δέχτηκε βέβαια μόνο το Ηράκλειο, δεχτήκαν όλες οι πόλεις. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όσο περνά ο καιρός, όλο και περισσότεροι οι πόλεις συγκεντρώνουν πλέον παγκοσμίως τον μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων. Αυξάνονται οι πόλεις. Άρα, και ερημώνει ύπαιθρος. Αυξάνονται και οι απαιτήσεις. Αυξάνονται οι απαιτήσεις. Και όταν πόλεις μιλάμε για ένα αστικό λοιπόν δήμο, ναι, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Και οι πόλεις πλέον είναι ατμομηχανές για την ανάπτυξη, τη συνολική ανάπτυξη. Ο Δήμος Ηρακλείου μετά τα τελευταία χρόνια έχει την τύχη να έχει αποκτήσει και μία ενδοχώρα. Είναι πολλές περιοχές αγροτικές που έχουν ενταχθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Οπότε όλο αυτό μαζί είναι μια πολύ σοβαρή υποδομή και ένα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, αναπτυξιακό πείραμα. Αν θεωρώ οι κατάλληλοι άνθρωποι τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις και μέσα από ένα σχέδιο δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την πόλη του μέλλοντος. Άρα, συμφωνούμε, κύριε Μπουνάκη, νομίζω όλοι ότι το Ηράκλειο χρειάζεται ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο δεν έχει έναν χάρτη, αν θέλετε, αναπτυξιακό. Mm-hmm. Δεν έχει. Αυτό είναι ένα θέμα που πιστεύω να απασχολήσει τον προεκλογικό αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Δηλαδή να καταθέσουν όλοι οι υποψήφοι και οι παρατάξεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το πώς βλέπουμε την πόλη και την προοπτική της για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, καλό είναι να μην σχεδιάσουμε μόνο με γνώμονα την επόμενη τετραετία, αλλά να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε με γνώμονα τα επόμενα 10 και 20 χρόνια. Να μπορέσουμε να οραματιστούμε και να βάλουμε τις βάσεις για το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας στο μέλλον. Αυτά όμως είναι λόγια που θα ακουστούν πολύ, είναι πολύ εύκολα και ακούγονται ειδικά στον προεκλογικό αγώνα. Το Ηράκλειο από τη φύση του έχει πολλά ακόμα άλλη τα προβλήματα στις γειτονιές, στο κέντρο. Μεγάλη υπόθεση γειτονιές και γειτονιές. Υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες πρέπει να μπουν σε ειδικά προγράμματα ανάπλασης. Mm-hmm. Να δημιουργηθούν υποδομές, να δημιουργηθούν πεζοδρόμια, να δημιουργηθούν ακόμα και το αρδευτικό και το αποχητευτικό δίχτυο του Ηρακλείου πρέπει να αλλάξει όλο. Mm-hmm. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες γι' αυτά. Αυτά είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, ζητήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, που είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Αυτό όμως που πιστεύω πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε η πόλη, στην πόλη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και όχι θέσεις φτηνής εργασίας, αλλά θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ούτως ώστε και να μείνουν εδώ τα νέα παιδιά που τελειώνουν τα πολύ καλά εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου μας, αλλά για να καταφέρουμε να προσελκύσουμε και κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό. Άρα λέτε ότι η αυτοδιοίκηση έχει θέση, έχει ρόλο σε αυτή τη συζήτηση που λέγεται αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας. Γιατί
Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα το ακούμε πολύ έντονα από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά στην αυτοδιοίκηση δεν έχει μπει τόσο πολύ στη συζήτηση αυτό που λέγεται νέες θέσεις εργασίας. Μιλάμε όλοι για τις υποδομές, για την καθημερινότητα, για το μοντέλο το οποίο θέλουμε να δούμε στον εκάστοτε Δήμο, αλλά οι θέσεις εργασίας, οι νέες θέσεις εργασίας μένουν λίγο πίσω. Είχαμε συνηθίσει τα πολύ παλιά χρόνια να θεωρούμε ότι ο Δήμος είναι κατάλληλος, όπως λέγαμε παλιά, για την αποκομιδή των απορριμμάτων, για θέματα που έχουν σχέση με την ίδρυση, την αποχέτευση, τα λοιπά. Είναι και αυτά μια συζήτηση. Αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Αλλά αυτά είναι τα απλά. Δεν είναι απλά, είναι σύνθετα ζητήματα, αλλά είναι τα αυτονόητα. Καλούν λοιπόν να θεωρήσουμε αυτά τα ζητήματα αυτονόητα και λυμένα και να μιλήσουμε για ζητήματα ανάπτυξης. Γιατί ακόμα και αν λύσουμε αυτά τα ζητήματα, αν δεν δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής, ξαναλέω, εξειδίκευσης και υψηλών αμοιβών στην πόλη, η πόλη θα ερημώσει. Και τότε δεν τις χρειαζόμαστε τις υποδομές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να συζητήσουμε και είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω να καταθέσω στο δημόσιο διάλογο που ξεκινά, είναι ποιες είναι οι προτάσεις μας για το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Εγώ πιστεύω και η παράταξη δική μας, η Δημοτική Παράταξη πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία που έχει ο Δήμος και αυτή που έχει αυτή τη στιγμή και η οποία έχει καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια έχει εμπλουτιστεί με 200 νέα ακίνητα που δεν είχαν καταγραφεί ως περιουσία του Δήμου. Να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία, να δημιουργηθούν υποδομές και προϋποθέσεις ούτως ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και στη σημερινή ακίνητη περιουσία του Δήμου, αλλά πολύ περισσότερο στο χώρο, παραδείγματος χάρη, του αεροδρομίου, το οποίο αυτό μην το ξεχνάμε, το αεροδρόμιο θα απομακρυνθεί από την πόλη τα επόμενα χρόνια και πρέπει ο Δήμος να φροντίσει να καλύψει το κενό που θα αφήσουν, παραδείγματος τα έσοδα που φέρνει το αεροδρόμιο προς την πόλη. Είναι ένα σημαντικό οικονομικό το αεροδρόμιο και οι δραστηριότητες του βοηθάνε την οικονομία της πόλης. Που αφήνει και τα έσοδα φυσικά που αφήνει και πολύ περισσότερο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, για να μην ξαναζήσουμε τις σκηνές που έχουμε ζήσει στο ελληνικό, δηλαδή μια τεράστια περιοχή αναξιοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, θα πρέπει η νέα Δημοτική Αρχή να έχει ένα έτοιμο επιχειρησιακό σχέδιο. Η πρόταση δική μας είναι ότι σε αυτό το χώρο, μεταξύ των άλλων που πρέπει να δημιουργηθούν, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να δοθούν κίνητρα μεταξύ των άλλων εγκατάστασης, αλλά και φορολογικά σε συνδυασμό και συνεργασία με τις κυβερνήσεις της χώρας, για να δημιουργηθεί μια μικρή Silicon Valley, ούτως ώστε να προσελκύσουμε κεφάλαια από το εξωτερικό, να αξιοποιήσουμε την έρευνα και την τεχνολογία που παράγεται στα ελληνικά εκπαιδευτικά και ιδιαίτερα στα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και του Ηρακλείου, ούτως ώστε και να ανακαλέσουμε και να έρθουν εδώ οι Έλληνες επιστήμονες που αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο εξωτερικό και να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στον τόπο μας και να δημιουργήσουμε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, μια πρόκληση για το πώς πιστεύω ότι πρέπει να κινηθεί ο δημόσιος διάλογος εν ώψη εκλογών. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν το πρόβλημα της λακκούβας, το πρόβλημα των σκουπιδιών, τα προβλήματα της ανάπλασης των πόλεων. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο δημόσιο διάλογο. Αλλά αν δεν δημιουργήσουμε την προοπτική και αν δεν δώσουμε ένα όραμα και στη νέα γενιά, αλλά και δεν δημιουργήσουμε συνθήκες αναπτυξιακές για την πόλη μας, θεωρώ ότι τα προβλήματα, ακόμη και τα απλά προβλήματα, θα είναι δύσκολο να λυθούν στο μέλλον. Και τα απλά προβλήματα μπορεί να τα λέμε εμείς απλά, όμως για την καθημερινότητα ενός πολίτη, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, και ενός δημότη, όταν επανειλημμένος θα πέσει την ίδια λακκούβα έξω από το σπίτι του, όταν επανειλημμένος θα δει τον ίδιο κάδο να είναι γεμάτος και να μην γίνεται μια σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων, τότε αυτά είναι μεγάλα προβλήματα. Θέλω όμως να πάμε λίγο και όχι μόνο στις γειτονιές και στην ενδοχώρα, η οποία. Ξέρετε, υπάρχει ένα παράπονο που λέει ότι πολλές φορές, ας πούμε, εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος από την περιοχή μας και μετά δεν ξανάρχεται καθόλου στη γειτονιά μας για 4-5 χρόνια. Είναι ξεχασμένες κάποιες περιοχές στο Δήμο Ηρακλείου. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλές σχέσεις με την ενδοχώρα και με την ενδοχώρα του νομού λόγω και της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Θεωρώ ότι, αν θέλετε, πρέπει να δημιουργηθεί μια αντιδημαρχία υπαίθρου. Αντιδημαρχία υπαίθρου, αυτό το ακούμε πρώτη φορά. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να πούμε πράγματα πρώτη φορά. Για να πούμε αυτά που έχουν ξαναποδεί, δεν χρειαζόμαστε, είμαστε χρήσιμοι. Είναι μια πρόταση που θα τη δείτε να εξελίσσεται τις επόμενες μέρες, να δημιουργηθεί μια αντιδημαρχία υπαίθρου, δηλαδή μια αντιδημαρχία που θα έχει στόχο και σκοπό να ασχολείται με τις δημοτικές ενότητες, τους πρώην Δήμους που εντάχθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου. Τα προβλήματα
είναι διαφορετικά. Άλλης φύσεως προβλήματα αντιμετωπίζει ο κάτοικος του προφήτη Ηλία, του Κυπαρισίου. Σίγουρα. Και των Ασιτών με το κάτοικο της πόλης. Εδώ όμως είναι τέτοια η σχέση που υπάρχει μια πολύ στενή σχέση. Δηλαδή υπάρχει μια μετακίνηση. Όλοι και οι κάτοικοι της πόλης βγαίνουν προς την ενδοχώρα και οι κάτοικοι της ενδοχώρας έρχονται στο Ηράκλειο. Αλλά εδώ χρειάζεται ένα ειδικό αναπτυξιακό πλάνο που να έχει άλλα χαρακτηριστικά στην ενδοχώρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λυθεί, και σας το λέω ότι έχω την εμπειρία ως παραγωγός, είναι η πρόσβαση στις αγροτικές περιουσίες, που είναι τα θέματα των δρόμων. Αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία μπορεί να ακούγεται κλισέ και κάτι, αλλά είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει. Όταν δεν μπορείς να πας, είναι σαν να μην μπορούμε εμείς να σηκωθούμε το πρωί και να μην είναι εύκολη η πρόσβαση να έρθουμε στη δουλειά μας. Βέβαια. Και το άλλο σημαντικό, το οποίο μη μας κάνει ο φετινός καιρός να μην ξεγελά ο φετινός καιρός, είναι τα ζητήματα που έχουν σχέση με το νερό, γιατί χωρίς νερό δεν υπάρχει αγροτική ανάπτυξη. Και εκεί κολλάει και το κομμάτι της σύντρευσης και των δικτύων, τα οποία έχουν τεράστια προβλήματα. Εδώ μπορεί να γίνει η περαιτέρω αξιοποίηση, γιατί ήδη γίνεται μια αξιοποίηση του βιολογικού καθαρισμού, ώστε να επαναχρησιμοποιείται το νερό και να αρδεύονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά μπορεί ο Δήμος σε συνεργασία με τους άλλους φορείς του Υπουργείου, την Περιφέρεια, να δημιουργήσει προϋποθέσεις του προσανατολισμού των αγροτικών περιοχών για το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που έρχεται, που είναι ένα μοντέλο που θα στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή των προϊόντων, εξαγώγημων ανταγωνιστικών προϊόντων και λιγότερο στις επιδοτήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, όμως πριν να σας αφήσω, κύριε Μπουνάκη, θέλω να μου πείτε γιατί επιλέξατε τον Βασίλη Λαμπρινό για να είστε υποψήφιος μαζί. Μου απαντήσετε στην ερώτηση γιατί στην αυτοδιοίκηση και γιατί στο Δήμο Ηρακλείου. Θέλω να κλείσουμε κάπως έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε ένας στέλεχος το οποίο προέρχεται από το Κινάλ. Σας γνωρίζουμε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και γι' αυτό το λόγο. Γιατί επιλέξατε τον Βασίλη Λαμπρινό? Καταρχήν επέλεξα τη δύναμη πολιτών και τον σημερινό δήμαρχο, τον Βασίλη Λαμπρινό, γιατί μου πρότεινε να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιό του. Ήταν μια εξαιρετικά τιμητική πρόταση για μένα. Θεωρώ, σέβομαι και εκτιμώ τον κύριο Λαμπρινό, είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική παιδεία, με μια κρυστάλλινη διαδρομή επαγγελματική και επιστημονική. Μπορώ να συζητήσω μαζί του. Συμφωνώ με τον τρόπο που διοίκησε το Δήμο τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ήταν μια διοίκηση η οποία είχε στη βάση της τη συζήτηση, τη συνεννόηση και το δημοκρατικό προγραμματισμό. Δεν εφαρμόσε ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης και παρέλαβε το Δήμο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ήταν η περίοδο που η χώρα ήταν, όπως ξέρουμε, σε μια οικονομική κρίση και ύφεση, τα μνημόνια. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε μια ορθή διαχείριση και των οικονομικών του Δήμου. Σήμερα, ο Δήμος Ηρακλείου είχε ταμεία του περισσότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο κρίσης, ούτως ώστε μπορεί να προγραμματίσει και να αυτοχρηματοδοτήσει έργα. Δημιουργήθηκε ένα πλέγμα και ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας. Στο Ηράκλειο δεν βλέπουμε αστέγους. Διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα του μεταναστευτικού. Βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες περιοχές που δεχτήκαν πρόσφυγες. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος και μια παράταξη πολύ συλλεκτική, χωρίς να έχει το κομματικό καπέλωμα και από καμία παράταξη. Είπατε προηγουμένως ότι εγώ προέρχομαι από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Μέσα στην παράταξη συμμετέχουν στελέχη, δηλαδή συμμετέχουν στελέχη που κατά καιρούς έχουμε διαφωνήσει, έχουμε βρεθεί σε πάνελ συζητήσεων εκπροσωπώντας άλλες διαφορετικές παρατάξεις. Το λέω αυτό, κύριε Μπουνάκη, γιατί είναι προφανής ο λόγος, επειδή υπάρχει υποψήφιος με τη στήριξη του Κινάλ. Εύλογα κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί λοιπόν ο Νίκος Μπουνάκης δεν επέλεξε. Υπάρχει υποψήφιος με τη στήριξη του Κινάλ. Υπάρχουν άλλοι 4-5 υποψήφοι που προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και όπως έχω ξαναπεί, οι διαδικασίες οι οποίες δεν συμμετείχα καταρχήν, δεν με κάλεσε κανείς να συμμετέχω στις διαδικασίες του Κινάλ, ήταν διαδικασίες οι οποίες δεν είχαν στη βάση τους τη συμμετοχή και τη δημοκρατική συμμετοχή όλων των μελών του Κινάλ. Γι' αυτό έχουμε και τόσες διαφορετικές υποψηφιότητες από το χώρο του Κινάλ. Αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν είναι το μείζον. Θεωρώ ότι τα κόμματα, τα οποία είναι θεσμοί της δημοκρατίας, πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά και πρέπει να έχουν άποψη
για τις δημοκρατικές, για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αλλήμον ιδιαίτερα ο χώρος του δικός μας ήταν ο χώρος ενώ του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έφερε στην Ελλάδα, δημιούργησε τους θεσμούς, mm-hmm. τους βασικούς θεσμούς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπήρχε σαν αντίληψη στην ελληνική πολιτική σκηνή η περιφερειακή και η τοπική αυτοδιοίκηση ως χώροι στην οποία μπορούν να ασκούνται πολιτικές. Ζούμε σε μια περίοδο που δυστυχώς τα κόμματα έχουν μια, όχι μόνο το Κινάλ και τα άλλα κόμματα, βλέπουν τι γίνεται και στα άλλα κόμματα στην Κρήτη, στηρίζουν διαφορετικούς υποψηφίους, το κυβερνό κόμμα έχει 2 υποψηφίους. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ολόκληρη εκπομπή. Ναι, αυτό πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε ξεφύγει από αυτή την περίοδο mm-hmm. που τα κόμματα δίναν χρήματα και έχριζαν υποψηφίους. Είναι καλύτερο να στηρίζουμε προσωπικότητες και ομάδες πολιτών οι οποίοι νοιάζονται για το καλό της πόλης τους και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν και στα κοινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα έχουμε Εγώ την ευκαιρία να κάνουμε και άλλη συζήτηση στον δρόμο για τις κάλπες. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.